Διαστάσεις παίρνει το ζήτημα της διαρροής του ηλεκτρονικού μηνύματος που φέρεται να έφυγε από το γραφείο τύπου του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με το λογαριασμό των 100 ημερών της κυβέρνησης και φέρεται να είχε παραλείπτει δημοσιογράφο του site The Talk. Για το θέμα ρωτήθηκε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ανοιχτή επιστολή έστειλε και η Έλλη Στάι προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα συντάκτης από το site The Talk ανέφερε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι το που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των συντακτών είναι αποτέλεσμα υποκλοπής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ρώτησε τον κύριο Σακελαρίδη εάν η κυβέρνηση έχει ελέγξει αν αποτελεί αποτέλεσμα ηλεκτρονικής υποκλοπής. Ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει αυτού του τύπου την έρευνα. Όπως και η κυβέρνηση, θα σας υπενθυμίσω και στο non-paper το οποίο βγήκε και ήταν υποχρεωμένη να βγάλει μια δήλωση. Η κυβέρνηση, έστω και με τη μορφή του non-paper. Μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν έχω τελειώσει. Δεν έχω τελειώσει. Είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να απαντήσει στο εάν και πόσον ευσταθεί αυτό το δημοσίευμα. Και αυτό ακριβώς έκανε η κυβέρνηση. Δεν υιοθέτησε το δημοσίευμα. Αυτό που είπαμε είναι ότι αν ισχύει αυτό το δημοσίευμα, θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει αυτή τις απαντήσεις. Από εκεί και πέρα, εάν τίθεται ζήτημα υποκλοπής, αυτό είναι κάτι. Θα το ερευνήσετε. Αυτό είναι κάτι που προφανώς πρέπει να καταγγελθεί και πρέπει να γίνει. Καταγγέλλεται σήμερα. Και πρέπει να γίνει. Οι καταγγελίες δεν γίνονται στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όχι. Οι καταγγελίες γίνονται στη δικαιοσύνη. Η Τράπεζα της Ελλάδος, οψέποτε ερωτάται και τη ζητούνται στοιχεία για την εξέλιξη της οικονομίας, διατηρεί το δικαίωμα στο πλαίσιο της ανεξάρτητης λειτουργίας της να παρέχει αυτά τα στοιχεία, ή θα πρέπει να λαμβάνει άδεια από την κυβέρνηση για να μην κατηγορηθεί ο διοικητής της ή οι παράγοντές της ότι δεν συντράβουν στο κυβερνητικό έργο? Προφανώς και μπορεί να δίνει στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν μπορεί όμως να τα παρουσιάζει με έναν τρόπο τόσο πολιτικά χρωματισμένο.